για τις κάρτες, ότι δεν πρέπει πλέον να τις πάρουμε, αναφέρονται στον ναό της Ζωδόχου πηγής όπου λειτουργούν οι μονοφυσίτες. Και σε αυτό απαντήσαμε. Στον Ορθόδοξο νομίζω ότι απαντήσαμε και σε αυτό το θέμα. Αναφέρονται στο θέμα του παλαιού ημερολογίου και ρωτάνε αν είναι καταδικασμένο το παλαιό ημερολόγιο και μπορούμε απερίφραστα να απαντήσουμε ότι εγώ προσωπικά και γνωρίζετε οι πάντες και η Εκκλησία μας ακολουθούμε το νέο, η Ελλαδική Εκκλησία ακολουθεί το νέο ημερολόγιο. Λοιπόν, το παλαιό όμως ημερολόγιο ουδέποτε καταδικάστηκε και γι' αυτό το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων είναι με το παλαιό ημερολόγιο. Το Πατριαρχείο Ρωσίας. Της Ρωσίας, 200 εκατομμύρια Ρώσοι Ρουμανίας. Ακολουθούν με το παλαιό. Οι Σέρβοι, οι αδελφοί μας, είναι γνωστό ότι είναι με το παλαιό ημερολόγιο και ότι όλοι οι Αγιορείτες πατέρες είναι, ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο. Νομίζω λοιπόν ότι και στο θέμα του παλαιού ημερολογίου η Εκκλησία μας ουδέποτε καταδίκασε το Πάτριο ημερολόγιο. Το Πάτριο ακριβώς ημερολόγιο. Δεν υπάρχει νομίζω τέτοιο ζήτημα από την Εκκλησία μας. Τουλάχιστον. Αν θέλετε να επίσης για το θέμα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών που ερωτούν, νομίζω ότι απαντήσαμε ότι και εκεί απαντήσαμε ότι πρέπει να φύγουμε από, από αυτούς τους διαλόγους, αφού πλέον δεν υπάρχει. Καταδικάσαμε τις υπηρεσίες και τα συλλήτουργα οπωσδήποτε. Και είπαμε ότι είναι λοιπόν, απαράδεκτο και οι κανόνες τα καταδικάζουν. Τώρα κάποιοι που ρωτούν για το Ράσο, για το Ράσο, από πότε θεσπίστηκε κτλ. Εκεί θα πρέπει να ξέρετε ότι η αμφίεσή μας, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια αμφίεση του Ιησού Χριστού. Αν βγάλουμε το καλυμάρχη, είναι ακριβώς μια αμφίεση. Τα γένια μας τα είχε ο Χριστός μας, τα μαλλιά τα είχε ο Κύριός μας. Τα Ράσα συμβολίζουν τις κελεμπίες που φόραγε ο Χριστός μας. Επομένως το Ράσο δεν είναι κάτι μοντέρνο και καινούριο, αλλά ανέκαθεν το φόραγαν οι Άγιοι μας και το φόραγε ο Χριστός. Όσο προς το χρώμα ότι άλλαξε, ναι. Βάφτηκε μαύρο μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολεως για να πενθούμε για τις αμαρτίες μας που τη χάσαμε και για να πενθούμε και να έχουμε βαρύ πένθος το ότι χάσαμε τη βασιλεύουσα, το ότι χάσαμε την πόλη του Κωνσταντίνου, του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης. Έτσι δεν είναι κάτι νεόφερτο. Η όλη η ενδυμασία μας θυμίζουμε αντιθέτως τον Ιησού Χριστό, τους Αποστόλους. Αντιθέτως, οι Καθολικοί με την εμφάνισή τους, οι Παπικοί, οι Προτεστάντες, οι Πάστορες δεν θυμίζουν. Θυμίζουν δυτικά Φράγκους, θυμίζουν Λατίνους, θυμίζουν, δεν θυμίζουν καθόλου τον Ιησού Χριστό και μόνον από την εμφάνισή τους είναι απορριπταίοι. Όχι σαν άνθρωποι, σαν πίστη, σαν πλάνη. Γιατί σαν άνθρωποι πρώτος θα τρέξω να τους βοηθήσω είτε χτυπήσουν είτε και αίμα χρειαστούν. Αν θα θέλατε, πατέρα Νεκτάρη, θα σας παρακαλούσα να κάνετε κάποιες προσωπικές αναφορές στους αγαπητούς τηλεθέατρων οι οποίοι μας παρακολουθούν με τόσο πολύ ζήλο. Ναι, αυτό ρώταγε κάποια δικηγόρος Χριστίνα από Αθήνα για το Συμβούλιο των Εκκλησιών. Γιατί συνεχίζω. Ναι. Τον διάλογο στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Των Εκκλησιών και ρωτάει πάλι για το νέο και το παλαιό ημερολόγιο στο οποίο απαντήσαμε. Ναι, εάν ζούσε σήμερα ο Χριστός θα ξεχώριζε τους ανθρώπους τις αιρέσεις η κυρία Λίτσα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Απαντούμε και βεβαίως και τότε ξεχώριζε τους Σαδουκαίους από τους Φαρισαίους και τους γραμματείς. Οι Σαδουκαίοι ήταν αιρέσεις όλοι αυτοί. Οι οποίοι ήταν. Και οι Σαμαρίτες. Και οι Σαμαρίτες πάλι ήταν αίρεση. Λοιπόν, τους ξεχώριζε. Και τους είπε γεννήματα εχειδρών. Ακριβώς. Λοιπόν. Μάλιστα στη Χαναναία, η οποία ήταν αιρετική, της είπε ότι εγώ δεν έχω. Ο Ιωσήφ από Κρήτη, λέει γιατί καταφέρεις να τον οργάνω ενώ μέσα. Να πούμε, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Το ναι, ναι, όλοι σχεδόν αναφέρουν πάνω συγχαρητήρια για την εκπομπή πρέπει να πούμε. Να πνεύσουμε και λίγο την εκπομπή ναι. Μας, τη φωνή του Πατροκοσμά, πατέρα Νεκτάρια. Βεβαίως και στα άξια συγχαρητηρίων για αυτή την εκπομπή, πατέρα Μάξιμε, και εσείς και ο σύλλογός σας και ο σταθμός εδώ. Θα ήθελα να πω στους αγαπητούς τηλεθεατές μας ότι ο σύλλογός μας, ο Ορθόδοξος Ιεροποστολικός και Φιλανθρωπικός Σύλλογος Νέων, Κοσμάς, ο Ιτωλός, ο Ισαπόστολος, είναι καθημερινά ανοιχτός, 9-2 και 5-9 το βράδυ. Τα τηλέφωνα όσοι θέλουν να επικοινωνήσουν με το σύλλογό μας και τα γραφεία του σύλλογου μας είναι 82-34-3-3-2. Θα παρακαλούσα τον αγαπητό Ιωάννη αν θέλει, αν μπορεί να γράψει τα τηλέφωνα του σύλλογου μας. Αν γίνεται, 82-34-332 και 82-39-300. 82, επαναλαμβάνω, 34-332 και 82-39-300. Ανοιχτά καθημερινά ο σύλλογός μας για να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερωτήματα, να σας δεχτεί με αγάπη, να σας φιλοξενήσει και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Στο σύλλογο μας επίσης μπορείτε να βρείτε οποιαδήποτε βιβλία θέλετε, διότι έχει και βιβλιοπωλείο με την επωνυμία Πατροκοσμάς και την κασέτα
που ακούσατε ένα τραγούδι κατά τη διάρκεια του διαλύματος που έχει τίτλο «Άκου Χριστέ μου κάποια μέρα». Εδώ μέσα υπάρχουν 12 εκλεκτοί χριστιανικοί ύμνοι, στους οποίους μπορείτε να βρείτε στο σύλλογό μας. Το τραγούδι, επαναλαμβάνω, ακούτε κάθε Κυριακή. Πολλά τραγούδια από αυτά σχεδόν τα έχετε ακούσει όλα. Και το τραγούδι που ακούσατε κατά τη διάρκεια του διαλύματος ήταν ένα τραγούδι που περιέχεται μέσα από την κασέτα, τη διπλή κασέτα, με τίτλο «Άκου Χριστέ μου, η πρώτη και η δεύτερη κάποια μέρα». Αν θέλετε. Ναι, να συνεχίσω τις ερωτήσεις. Η κυρία Ευαγγελία από το Παγκράτη μας ρωτά αν είναι δυνατόν να μας φραγίσουν χωρίς τη θέλησή μας. Στο χέρι και στο μέτωπο, όχι. Διότι όπως ο Χριστός θέλει συνειδητούς οπαδούς, έτσι και ο Αντίχριστος θέλει συνειδητούς οπαδούς. Στις ταυτότητες όμως και στα άλλα υπόγεια που κρυφά που τα κάνουν, μπορούν να μας δώσουν σφραγισμένα πράγματα χωρίς να το γνωρίζουμε. Να αναφερθείτε και πάλι στο περιοδικό σας και το τηλέφωνο, ρωτάει η Δία. Κάποια άλλη κυρία είναι, συγγνώμη, άγνωστη αναφέρει, δεν είπε το όνομά της. Είναι, το περιοδικό ονομάζεται Ορθόδοξη Μαρτυρία, μαρτυρία για την Ορθοδοξία μας. Και όσοι θέλετε να εγγραφείτε, είναι δωρεάν το περιοδικό, στο τηλέφωνο 06-34-44-282. Ο Δημήτρης από την Καλλιθέα, ποια είναι η θέση των πατέρων που κατέχουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές? Όχι, των πατέρων. Για όσους κατέχουν. Ναι. Για όσους κατέχουν, θα ήθελα να πούμε ότι σαν μηχανήματα δεν είναι καταδικαστέα. Φυσικά. Το μαχαίρι, μπορώ να σκοτώσω ανθρώπους, αλλά κόβω και το κρέας, κόβω και το ψωμί. Η πυρηνική ενέργεια είναι καλή, είναι και καταστροφική. Δυστυχώς η τηλεόραση, εάν έδειχνε συνέχεια τέτοιες εκπομπές, ήταν ένα καλό όργανο στα χέρια του Θεού. Δυστυχώς έχει καταντήσει το κουτί του διαβόλου. Εν τούτης το κάνουμε χρήση και να που και εμείς είμαστε σήμερα εδώ. Εδώ θα ήθελα λοιπόν, καθηκοντός, να ευχαριστήσω και το κανάλι 67 που φιλοξενεί τη Φωνή του Πατρουκοσμά κάθε Κυριακή 10 με 12 περίπου, που μας δίνει την ευκαιρία να πούμε, να αναφερθούμε σε πάρα πολλά θέματα εκκλησιαστικής φύσεως, κοινωνικών θεμάτων, πολιτιστικών, εθνικών κλπ. Και φυσικά να έχουμε και τη χαρά να φιλοξενούμε προσκεκλημένους σαν τον αγαπητό και σεβαστό Πανοσιολογία του Αρχιμανδρίτη Πατέρα Νεκτάριο. 5 λεπτά ακόμα, αδελφοί μου, και τελειώνουμε τις ερωτήσεις. Από την Πετρούπολη ο Γιάννης μας ρωτάει, το 5000 έχει το 666 στη μέση. Παναγιώτα πάλι από το Νεοφάλιρο ερωτεί γιατί η εκπομπή είναι αργά. Αυτό δεν το γνωρίζω εγώ. Φαντάζομαι ότι είναι κάποια στιγμή που Κυριακή ο κόσμος 10 η ώρα περίπου, 10 και μισή, πηγαίνει στα σπίτια του και μπαίνει μέσα και κάθεται. Τα φορητά τηλέφωνα έχουν πάνω μικροτσίπ, ρωτάει κάποια δικηγόρος, Χριστίνα. Αν γνωρίζουμε ότι ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης υπέγραψε το ηλεκτρονικό φακέλωμα, βεβαίως τα έχουν υπογράψει, δεν συζητείται. Τη συνθήκη Σέγγεν. Σέγγεν, ναι. Σωτήρης από την Νίκαια. Ευρωπαϊκό φακέλωμα. Ρωτάει πότε είναι η εκδήλωση για το 666 και τις νέες ταυτότητες. Απήντησε νομίζω ο πατήρ Μάξιμος. Κυριακή Σταυροποσκηνήσεως, αγαπητέ φίλε Σωτήρη από την Νίκαια, Κυριακή Σταυροποσκηνήσεως 26 Μαρτίου στις 3 το απόγευμα στο πεδίο του Άρεως. Στο πεδίο του Άρεως. Η κυρία Αναστασία από τον Πειραιά μας λέει για το ακάθινο στεφάνι που τοθοποιηθεί στο κεφάλι της η κυρία Καραλή στο Star Channel και το γελιοποίηθη και βεβαίως είναι βλάσφημο. Δεν προλαβαίνουμε να λαμβάνουμε μετά ερωτούν για το... μετά ερωτούν πάλι για το παλαιό ημερολόγιο από το Νέο Ηράκλειο. Δώσαμε πιστεύω τις απαντήσεις μας. Από το Εγάλιο η κυρία Φωτεινή ότι να βγουν οι ιερείς να μιλήσουν και να διαφωτίσουν την νεολαία μας όπως βγαίνουν έξω και οι Προτεστάντες. Αυτό είναι θέμα ποιμαντικής της διοικούσης Εκκλησίας. Εμείς καλό γεροί είμαστε. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Αυτό που περνάει από τα χέρια μας. Και αυτή τη στιγμή και αυτό πιστεύουμε κάνουμε. Ότι η Εκκλησία διαμέσου ημών και εμείς είμαστε Εκκλησία. Διαμέσου ημών πράττει το καθήκον της στα μέτρα που μπορεί. Ίσως μπορεί περισσότερα να κάνει. Αυτό είναι θέμα πλέον της διοικήσεως Εκκλησίας. Πάλι για το ημερολόγιο κάποιος ρωτεί. Ερωτούν για τον Πάπα. Ο Πάπας είπαμε είναι αιρετικός και πάση της αιρετικής ανάθεμα. Εάν γεννήθηκε ο Αντίχριστος, δεν είμαστε οι Ιεχωβάδες, αδελφοί μου, να προσδιορίζουμε ημερομηνίες. Όπως δείχνουν τα σημεία όμως των καιρών, δεν είμαστε μακριά από την ημέρα του. Μπορεί και να έχει γεννηθεί. Στην Τίνο λέει, τιμούν τις εικόνες ή τις προσκυνούν. Είναι τιμητική η προσκύνηση. Θυμόσαστε παλαιά που τα παιδάκια πηγαίνουν να καλλιεκτήσουν, φυλάγανε, προσκυνούσαν και φιλούσαν το χέρι του μπαμπά και της γιαγιάς. Ακριβώς το ίδιο πράγμα γίνεται και στις εικόνες. Όταν προσκυνούμε την εικόνα είναι τιμητική. Από τιμή το κάνω. Από σεβασμό το κάνω. Όχι ότι φυλάω και προσκυνώ ένα ξύλο.
αισθάνομαι εκείνη τη στιγμή ότι αγκαλιάζω το πρόσωπο το οποίο έχω μπροστά μου, τη Θεοτόκου στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν καταλαβαίνω αν μου επιτρέπετε, πατέ Νεκτάρη. Τη προσκύνηση τιμών το ίδιο πράγμα είναι. Και τις... Ναι, δεν γνωρίζουν οι πιστοί βασικώ. Είναι μεταξύ... και προσκύνηση, αγαπητοί και ευσεβεί μου χριστιανοί, είναι ένα και είναι το πράγμα. Είναι τιμητική προσκύνηση, ονομάζεται. Προσκύνηση. Λατρεία δεν επιτρέπεται στι εικόνε. Λατρεία εικόνε, ακριβώ. Λατρεία μόνο αποδίδεται στον Θεό. Στον Θεό. Όπω αποδίδω τιμή και σεβασμό στον Πρωθυπουργό, σε έναν βουλευτή, πολύ περισσότερο σε μια φωτογραφία τη Παναγία μα. Λοιπόν, πότε προβλέπετε ότι θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη, αυτό είναι άγνωστο, εάν την πάρουμε. Εμείς χτυπάμε τα σήμαντρα, χτυπάμε τις καμπάνες για να θυμίζουμε την παράδοσή μας στον Ορθόδοξο λαό. Για τον Παναγιώτη του Λάτο, προσωπικά τον έχω γνωρίσει, έχω μιλήσει επανειλημμένος μαζί του, είναι αιρετικός και όπως μου έχει αποκαλύψει ο ίδιος προσωπικά, μου έχει πει ότι είναι η μετεψύχωση του αγαπημένου μαθητού του Κυρίου, του Ιωάννη του Ευαγγελιστή.